Καλησπέρα, καταρχήν από καλησπέρα από την Αθήνα, στο Γκέτεμπορκ. Καλά το λέω, Γιάννη. Καλησπέρα για το Γκέτεμπορκ, είναι μια χαρά το είπες. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Ανέστης, όπως αντιληφθήκατε. Πορτιέρο πρώην της ΑΕΚ, νυν της Γκέτεμπορκ, ένα πολύ μεγάλο κλαμπ στην Σουηδία. Λοιπόν, Γιάννη, εντάξει, σου βιώνουμε λίγο, θέλουμε να ξεφύγει το μυαλό μας από αυτό το πράγμα με τον κορονοϊό και την καραντίνα και όλα αυτά που ζούμε εμείς στην Αθήνα, γιατί εκεί θα μας εξηγήσεις, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Αλλά ας πούμε γι' αυτό για να φύγει και να εστιάσουμε μετά και σε αυτό το κείμενο που μας αρέσει με το ποδόσφαιρο, έτσι, και μετά η Ελλάδα και πάει λέγοντας. Πώς το βιώνετε εκεί, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Εμείς, ας πούμε, αλήθεια, έχουμε κάποια μέτρα, όχι τρελά όπως είναι στην Ελλάδα. Έχουμε κάποια ελαφριά μέτρα, δηλαδή σε κλειστούς χώρους, σε εστιατόρια, σε καφετέριες, επιτρέπονται με το όριο μέχρι 50 άτομα. Εδώ η Σουηδία είναι πιο υπεύθυνη όταν βάζουν κάποια μέτρα, δηλαδή άμα βγεις έξω στους δρόμους, σε καφετέρια δεν θα έχει τόσο πολύ κόσμο, αλλά για να πάνε για περίπατο με τα παιδιά τους, με τις οικογένειές τους, σε πάρκα, σε διάφορα σε δάση που έχουν τα μέρη αυτά, μπορείς να βρεις κόσμο εκεί πέρα. Εντάξει, και είναι λογικό. Okay, okay. Νομίζω είναι και ανοιχτός χώρος, αν είναι λίγο προσεκτικοί όπως λες και έχουν υπεύθυνη στάση. Ωστόσο, μου έλεγες πριν ότι είναι γύρω στους 100 νεκρούς την ημέρα στη Σουηδία πλέον. Τις τελευταίες μέρες περίπου πάνω κάτω είναι 100 άτομα, ναι. Γιατί από ό,τι λένε και οι επιστήμονες τώρα, ακριβώς δεν ξέρω, ότι το πικ μας στη Σουηδία εδώ είναι αυτές τις δύο εβδομάδες τώρα. Είναι κακός αριθμός για μένα. Δηλαδή, έτσι που το ακούω συγκριτικά με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα μέχρι στιγμής, με σοκάρει λίγο. Αλλά εκεί προφανώς το περιμένανε. Γιατί μάλλον πήγανε σε αυτό που λέμε ανοσία της αγέλης περισσότερο παρά στα μέτρα. Ναι. Εδώ δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουμε 800 άτομα που έχουν πεθάνει. Και τα κρούσματά μας είναι περίπου 9.000. Αλλά η οικονομία αντέχει μια χαρά, γιατί δεν είναι κλεισμένο όλοι στο σπίτι και δεν έχουν κλείσει δουλειές. Φαντάζομαι όλες οι δουλειές είναι ανοιχτές εκεί, έτσι. Μόνο έχουν κλείσει κάποια λύκη για πανεπιστήμια και για λίγες μέρες είχε κλείσει και η εταιρεία της Volvo. Γιατί δεν μπορούσαν να φέρουν από το εξωτερικό ανταλλακτικά για τα αμάξια και αυτά. Οπότε κατά τα άλλα η κανονικότητα είναι. Εσύ πώς είσαι εκεί στη Σουηδία, πλην τις καραντίνες κορονοϊού, αυτά εντάξει, τα συζητήσαμε, δεν θέλω να μένουμε και σε αυτό, γιατί ο κόσμος έλαβε φύγει από αυτό πια. Είναι αρκετές ημέρες και εβδομάδες που έχουμε εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό και εμείς. Πώς είναι η ζωή στη Σουηδία? Καταρχήν, έχεις ανανεώσει για ένα ακόμα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Μέχρι το 21 θα είσαι εκεί. Καλά τα λέω? Ανανέωσα, ναι, τον περασμένο Νοέμβριο για 2 χρόνια, αλλά περίπου τώρα είναι 1,5 χρόνο ακόμα. Τον επόμενο Δεκέμβριο λίγο συμβολέμαι. Το επόμενο Δεκέμβριο, γιατί το λέω εγώ ένα χρόνο, ξέρεις, γιατί πάμε με τα καλοκαίρια εμείς εδώ. Ναι, ναι, ναι. Πάμε εμείς πάμε τις χειμώνες. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αυτή τη στιγμή σε τι φάση βρίσκεσαι? Αυτή τη στιγμή... Ποδοσφαιρικά, σε χειρόφρενο εννοώ, προετοιμασίες, προπονήσεις, τι? Εμείς κανονικά ξεκίνησε η χρονιά το Γενάρη, προετοιμασία, ναι, για να παίξουμε τους αγώνες του κυπέλου τέλη Φεβρουαρίου. Και το πράγμα ξεκίνησε για 5 Απριλίου, την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά με όλα αυτά, με τον κορονοϊό και όλα αυτά, σταματήσαμε, πήρε παράταση. Μέχρι στιγμής, εμείς κάναμε μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή προπονήσεις για να κρατηθούμε σε ένα αριθμό. Τώρα έχουμε πάρει άδεια 2 εβδομάδες, γιατί τώρα για αυτοί έχουν Πάσχα, είναι το καθολικό Πάσχα. Και ναι, 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 ισχύει. Την Κυριακή αυτή είναι Πάσχα, μεγάλα, εβδομάδα. Για να ναι, 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 για να ξεκουραστούμε κιόλας. Και ξαναγυρνάμε στις προπονήσεις 20 Απριλίου για να μπούμε σε ένα αριθμό σιγά-σιγά, γιατί μέχρι στιγμής, αν δεν αλλάξει κάτι άλλο που δεν ξέρουμε, ξεκινάμε το κύπελλο 15 Μαΐου. Και το πρωτάθλημα ξεκινάει αρχές Ιουνίου. Μιλάς με Τάσο Μπακασέτα, με Βασίλη Λαμπρόπουλο. Ξέρω ότι είσαι πιο κοντά με αυτούς, τουλάχιστον αυτό θυμόμουν εγώ, με τον Μιχάλη Μπακάκη. Εννοείται, εννοείται, μιλάμε. Συνέχεια καθημερινά έχουμε ένα group στο WhatsApp που λέμε τα προβλήματά μας, λέμε διάφορα πράγματα, κάνουμε τις πλάκες μας. Πώς τους βλέπεις εσύ από μακριά? Εννοείται, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχουμε κολλήσει εδώ και τα τελευταία χρόνια όλοι μαζί, από την περίοδο της ΑΕΚ. Χαίρομαι να πηγαίνουν όλοι οι αθλητές φυσικά να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, αλλά ακόμη περισσότερο που είμαστε κολλητοί χρόνια τώρα. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι, όλος ο κόσμος και πιο πολύ ήταν οι φίλοι μου, μακριά από τραυματισμούς, για να μπορέσουν να πετύχουν ακόμη παραπάνω περισσότερα πράγματα στην καριέρα τους. Πες μου λίγο πώς είναι το ποδόσφαιρο εκεί, πώς το βιώνεις εκεί το ποδόσφαιρο, πόσο ευχαριστημένος είσαι από αυτή την. Που θα είσαι για να μένεις και εκεί. Ο κόσμος ξέρω και έχω διαβάσει, επειδή μπαίνω και διαβάζουμε κι εμείς. Είναι λίγο δύσκολο το translate, σας να ξέρεις, αλλά το παλεύουμε. Ο κόσμος βλέπει ότι τους αγαπάει πολύ και ότι έχεις καταφέρει και έχεις δέσει εκεί στην ομάδα. Είδα και κάτι DJ Λίκια έκανες. Για πες μας λίγο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για αυτόν τον λόγο, όπως είπες και εσύ, ανανέωσε το συμβόλαιο μου τον περασμένο Νοέμβριο. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να πηγαίνω για προπόνηση, το ποδόσφαιρο,
το παιχνίδι, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Εδώ έχουν μια άλλη νοοτροπία να αντιμετωπίσουν το ποδόσφαιρο. Δεν έχουν τόσο άγχος, δεν έχουν τόσο πίεση. Άμα προσπαθείς μέχρι το τελευταίο λεπτό και χάσεις, πάλι ο κόσμος θα είναι εκεί να σε χειροκροτήσει. Έχει έτσι λαό Έλληνες στη Σουηδία και το έτσι έχεις βρεθεί με κόσμο, τις συμπατριώτες μας. Έχω βρεθεί, έχω γνωρίσει, ναι. Έχω κάνει φίλους. Περίπου τώρα πάνω κάτω έχουμε 10.000 Έλληνες. Είναι σημαντικό. Είμαστε αρκετοί. Κάποιες φορές έχω πάει και στην κοινότητα εδώ πέρα την ελληνική, που μαζεύονται πολλοί Έλληνες, παίζουν χαρτιά, τάβλοι, πίνουν καφέ με τις οικογένειές τους. Έχει και το σχολείο το ελληνικό δίπλα, είναι πάρα πολύ ωραία. Και η σύζυγος ανταποκρίνεται, μπορεί, το αντέχει. Εννοείται. Ναι. Εννοείται, της αρέσει πάρα πολύ γιατί έχουμε βρει και παραπάνω Έλληνες, αλλά από τη στιγμή που είμαι εγώ πάρα πολύ καλά, της το παίρνω και αυτήν και αυτή το βάζει παρά έξω. Έτσι, έτσι. Και όσο έχετε και τη μικρή, δεν υπάρχει. Είμαστε ακόμη καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σε κούρασα. Όχι, μια χαρά. Εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά. Μόνο επιτυχίες. Δεν ξέρω, φέτος Γκέτεμπορκ, σας έχει οριοθετήσει στόχους η διοίκηση, θέλετε κάτι παραπάνω? Επειδή η Γκέτεμπορκ είναι μια ιστορική ομάδα, όπως είπες, έχει πάρει πάρα πολλά πρωταθλήματα, έχει πάρει ευρωπαϊκά, έχει πάρει κύπελα. Πρώτο στόχο μας, επειδή ξεκινήσαμε αυτό, να κατακτήσουμε το κύπελο. Γιατί εδώ κατευθείαν τον Ιούνιο, συσσαγωγικά τον προηγούμενο, επειδή θα παίζαμε τον Μάρτιο, τον Ιούνιο θα παίζαμε απευθείας τα προγραμματικά για την Ευρώπη. Είναι κάπως διαφορετικά εδώ. Οπότε ο πρώτος στόχος μας είναι αυτός. Και από εκεί και πέρα να έχουμε μια καλύτερη θέση από πέρσι. Και γιατί όχι να διεκδικήσουμε και μια θέση στην Ευρώπη. Αμήν. Στο εύχομαι ειλικρινά. Εύχομαι μόνο υγεία και χαρές για σένα και για όλους τους ανθρώπους σου. Και να περνάς πολύ καλά και μόνο επιτυχίες, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.